Νατάσα, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά χθες? Όχι. Γιατί ήσουν μόνη και φοβόταν και η αδελφή σου Ιρένα και κάποια στιγμή το έμαθα και εγώ λέω να πάω από εκεί να προλάβω, αλλά δεν πρόλαβα. Γιατί δεν ερχόσουν? Δεν ερχόμουν, τι να κάνω, ήμουν μακριά, ήταν να πάω και ένα ταξίδι σήμερα να μην κάνω εκπομπή και ακυρώθηκε το ταξίδι, θα γίνει 20 του μηνός, Τετάρτη θα φύγω. Δουλειές, τι να κάνω. Να μην στα εξηγώ. Και δεν μπόρεσε να έρθω, αντιλαμβάνεσαι. Ναι, καταλαβαίνω. Αφού κοιμήθηκες χθες μόνη σου και ανησυχήσαμε όλοι, άλλες μέρες με ποιους κοιμάσαι? Με το σύζυγό μου. Παπα, και με καλείς κιόλας να έρθω σπίτι, τι πράγμα είναι αυτό? Πάση περιπτώσει, λοιπόν, η αδελφή σου Ιρένα θέλει να μάθει αν κοιμήθηκες και αν είναι όλα καλά, εντάξει? Καλά, δεν μπήκανε κλέφτες, εντάξει. Ποιοι κλέφτες, καλέ, δεν υπάρχει. Οι κλέφτες έχουν μπει χρόνια, αγάπη μου. Οι κλέφτες έχουν μπει χρόνια. Βρέχουνε. Μας απειλήσανε και μας κλέψανε γι' αυτό. Ναι. Ναι. Σας απειλήσανε στα ελληνικά ή στα ξένα? Μας απειλήσανε σε γκρίκλις, γιατί ήταν ξένοι. Σας τα γράφανε? Είδες τι τραβάει η κορμή. Πω, την κακομοίρα τη τράβηξε. Εσύ γιατί αναστενάζεις? Αναστενάζω γιατί εντάξει, τα λεφτά της, του security απ' έξω είναι, τα δίνεις, αλλά να είδες που. Να, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν τους διώχνω. Σωστά. Έτσι, μπράβο σου. Δεν σ' άρεσε μπράβο το. Σου. Λοιπόν, για πείτε μου αγαπητοί, ποιο είναι αυτό? Back in my life. Back in your life. Μπράβο. Ποιοι το τραγουδάνε, ξέρετε μήπως? Ναι, project. Βεβαίως. Οι οποίοι σε πιανού το πάρτι έρχονται. Το δικό σου! Στην έντυπη εκπομπή. Έγλι, εσύ! Ναι. Τι ωραίο όνομα, καλέ. Happy birthday, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Έγλι, από τους γονείς σου. Να περάσεις τα μαθήματα και να κατέβεις και στην εστία σου σύντομα. Τι είναι η εστία, πανεπιστήμιο είσαι? Ναι. Τι ακριβώς, ποια είναι η επιστήμη, παρακαλώ? Νομική. Αχού, έχουμε μια δικηγορήνα εδώ. Ή πιθανόν μια δικαστήνα, πιθανόν, δεν ξέρει κανείς. Έγλι, τι ωραίο όνομα το Έγλι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο τον έχεις τον καφέ? Το Έγλι, όταν ακούς Έγλι, πηγαίνει το μυαλό σου ή σε καφέ ή σε κινηματογράφο. Εγώ δεν είπα τίποτα πονηρό. Εσύ ποτέ δεν είσαι πονηρός, είσαι αθώος. Έτσι, μαθώ, παιδί, είμαι νινί. Σιγάνινι. Πόπο, έχουμε λίγο σοκαριστεί. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Ποια είναι αυτή η Μιχάλη μου που πήγαινε στο Πάνσκο και έκανε τα ερωτικά ταξίδια που είχαν πει τις προάλλες θυμάσεις που είχαν πει μια είδηση? Σου είπα, δεν στο πασίνα. Κλείσουμε τα μικρόφωνα, το πω. Είναι αυτή που βγαίνει με την ευθύνα μου, ωραία. Καλέ, μη λέτε γενικά τίποτα. Δεν μπορώ να ξέρει, είναι εύκολα. Μπορώ να μπήξω και να πω τον. Όχι, μην το κάνει. Λοιπόν. Αυτό πια που άμα ξέρει κάτι, δεν κρατιέσαι. Πάντως, εγώ το ξέρω. Να σου πω κάτι, αισθάνομαι ότι προδίδω τους ακροατές μου. Άμα ξέρω κάτι και δεν το λέω, τρελαίνομαι. Αυτό. Ότι λένε. Όχι, όταν θα έρθουν οι μηνύσεις, να δω πώς θα τρελαινόμαστε όλοι μαζί. Σιγά, μωρέ. Σιγά. Όχι. Καλά. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Σιγά, με μηνύσεις. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πειράζω. Και εγώ τρέμω τώρα. Δεν τρέμει, αλλά δεν με τσιτώνει, δεν το πω το όνομα. Όχι. Γυρίζει το μάτι μου ανάποδα. Μη. Έχει γυρίσει το μάτι, έχει γίνει μπλέντορο. Δεν κατάλαβα. Θα φοβηθούμε το. Δηλαδή, εμείς που δεν την κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα φοβόμαστε σε σχέση με αυτούς που την κάνουν. Γιατί να μην την κάνουμε. Θα παρακάσει και εσύ. Ερωτικά ταξίδια στη Βουλγαρία. Πια. Ναι, θα το γυρίσω. Πήρε μεγάλη απόφαση, μεγάλη. Στους φίλους τσάμπα, φαντάζομαι. Εννοείται. Τι λένε. Για πες μας εσύ. Τέλεια. Εγώ, Μιχάλη μου, εχθές ήταν Τρίτη, όπως είναι στις Τρίτες, εγώ τι κάνω. Τι κάνω. Είναι η μέρα του Ζεν. Του Ζεν. Α, και του Ζιν, ναι. Δηλαδή. Αλήθεια. Και τι κάνεις με το ζεν? Προσέχω τον εαυτό μου, προσέχω την ψυχική μου ηρεμία. Και ναι, αλλά σε βλέπω είσαι μαντάρα. Μια χαρά είμαι, Μιχάλη μου. Μια χαρά. Για τάι τσι σε ένα δάσο. Και τάι τσι σε ένα δάσο. Αυτή τα τάι τσι. Το τάι τσι σε μάρα. Είδες πως φαίνονται από μακριά οικονομικά ανεξάρτητοι. Και ο κόσμος πεινάει από τους τάι τσι. Και ζεν και τέτοια. Σε έχω κακομάθει. Το όμορφο Μαρία είναι το βασίλισσα του καρδιά μου. Αυτό σημαίνει βασιλική ομορφιά. Και τα περαμέντο. Κοίταξε τι λέει. Καλημέρα, ρεάλ του ραδιοφώνου, Χασάν. Όλα τα ξέρει. Εξευρωπαϊσμένος μεθανό. Άστα λα βίστα, κομαντάντε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες. Εκλογές σε 30 ημέρες στη χώρα. Μεσκώς, τα πήγε και να το χειρουργήσουν τώρα στην Κούβα. Να τον ανοίξαν, να του ρίξαν τίποτα μοχίτο. Ρίξε μοχίτο να το κάψουμε. Δεν υπάρχουν τώρα. Είναι και αυτό θεραπεία, Μιχάλη. Δεν έπιασε. Δεν στο είπα, αγαπητέ Άνκορμαν, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τον κύριο Καμένο που έλεγε για. Αντί να πει υδρογονάνθρακες, έλεγε υδατάνθρακες και οι υπόλοιποι καμένοι χειροκροτάγανε. Για βάλ' τώρα τα άκου. Για ποιο λόγο όταν είναι ο κύριος Ολάντ εδώ μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο? Ναι. Για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Αλλά
Για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες. Ρε, υδρογονάνθρακες. Υδατάνθρακες. Ρε, αγόρι μου. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Άντε πάλι. Υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Και τα μακαρόνια. Και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Ακάκιε, μην ξεχνά, το έχει κάψει. Το ανατρεπτική για μία ακόμα φορά εμφανίζονται οι Παριζιάνοι σεφ. Δηλαδή. Οι Παριζιάνοι σεφ. Άλλη μια φορά. Καθώς εκείνοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γαστριμαργικές δημιουργίες σε Μαρία. Ναι. Με βάση το αλογίσιο κρέας. Το αλογίσιο. Σε παρακαλώ. Γνωστά ρεστοράν σερβίρουν ήδη πιάτα όπως καρπάτσιο, λεπτοκομμένο φιλέτο. Δηλαδή από ναι. άλογο ως ερεκτικό. Χάμπουργκερ με κυμά αλόγου ή αλογίσιες μπριζόλες. Αφού το άλογο είναι από τα λίγα ζώα που τρέφεται με δημητριακά και σπόρους και όχι με πράγματα που ενδέχεται να είναι βλαβερά για τον άνθρωπο. Αλήθεια. Λέει ο κρεοπόλης Φαμπιάν Ουαζάν. Για φωνάξε τον αυτόν, Φαμπιάν Ουαζάν. Φαβιά Ουαζάν! Πώς ακούγεται. Τρελή. Η Γαλλία είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες που θεωρείται θετικά προσκύμενη προς την βρώση αλογίσιου κρέατος. Η βρώση θα μας εξηγήσει τι είναι ο Έρβιν. Μιχάλη μου τώρα, μιλάμε για τη Γαλλία, δεν μιλάμε. Μιλάμε γαλλικά. Τι είναι η βρώση. Μιλάμε γαλλικά. Τι καλύτερο από το να έχουμε τον σεφ τον ίδιο. Α, σεφ. Α, μάλιστα. Μεσχέ. Μεσχέ. Αλό, bonjour. Comment allez-vous, μεσχέ. Επειδή ακούσατε το θέμα, το ακούσατε. Βεβαίως και τα ακούσαμε και έχουμε πάντα τα καλύτερα. Είναι δηλαδή, είσαστε κάθετος επί της χρήσης. Το να τρώμε άλλο, ρε μεγάλε. Είμαστε όχι κάθετοι. Για τα γκάν. Για τα γκάν. Αντιρεζιστίμπλη δε καγκόν. Τέλεια. Έχουμε κάποια πιάτα που είναι ενδεικτικά. Τα καλύτερα πάντα. Για πείτε μου, πλησιάζεις το μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε με τον Ντορί. Ντορί. Το αγωγό. Και όνομα. Μετά θα συνεχίσουμε με μια Ντορί. Πώς? Ντόρι. Θα σου πω κι εγώ ουί. Να πω άλλη ατάκα. Αντόλι λέτε. Όλοι. Και για τελείωμα θα φάμε έλα πίπι μου. Πώς? Έλα πίπι μου. Υπάρχει... Να πάτε, η τουαλέτα γράφει. Βεσέ. Όχι, έλα πίπι μου. Υπάρχει άλογο τέτοιο με το ονομασία αυτό. Έλα πίπι μου. Βεβαίω. Αλήθεια. Ποιο είναι αυτό. Έχει στον υπόδρομο. Θα το δοκιμάσουμε σε κάποιο ρεστοράν, σε κάπου. Στον υπόδρομο. Βεβαίω. Έτοιμα. Έτοιμα. Έχει ρεστοράν στον υπόδρομο. Τέλεια. Η αποζημίωση της μηνιαίας κάρτας λέει δεν παίζει. Είμαστε σε επίταξη και δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία μέχρι την ανέρεσή της από το κράτος. Οπότε ποιο ήταν το ψέμα στις ειδήσεις, κερδίζω. Στη λένε. Καθόλου. Λέει ότι. Επίταξη είναι, αλλά δεν θα είναι για πάντα. Ναι. Ο νόμος είναι για πάντα όμως. Σωστό. Πω πω τι κατευθείαν. Κατευθείαν από το κατευθείαν από το κουνουνού. Μπράβο! Τι το κουνουνού καλέ. Το CNN. Κατευθείαν από το κουνουνού. Παρακαλώ. Ναι. Εσείς πόσα άλογα φάγατε το τελευταίο μήνα. Δεν μαθαίνει αυτό το. Ερώτηση κρίσεως. Για σταματήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πάμε. Δεν σου πω, θα σκάσετε. Για σκάστε λίγο. Μα δεν ακούσα. Χλιμήτρησε ο άλλος. Δεν μπορώ να επιβάλλω την τάξη σήμερα. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι το θέμα. Ποιο? Θα σας λέω ότι την άλλη μέρα δεν έχουμε εκπομπή και ξαφνικά θα σας ειδοποιώ ότι έχουμε. Αυτό. Και σας βλέπω ότι είστε μια χαρά στην τσίτα. Ναι, είμαστε καλά. Τέλει. Λοιπόν. Είναι τσικνοπέμπτη αύριο, πρέπει να οργανωθούμε. Το είπα την περασμένη εβδομάδα και μου πες ναι. Μου θα το οργάνωσε. Το οργάνωσε. Όχι ακόμα. Το είπα και προχθές και έχω μαρτύρι. Έχει μαρτύρι. Και είναι τελευταία στιγμή τώρα. Μην με αφήσει αύριο και κάτω σπίτι μου. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο. Ποιο ανέκδοτο. Ρε παιδί μου είναι στο χωριό. Είναι ένα χωριό, ναι. Βρέχει καταρακτοδός και έχει πλημμυρίσει το χωριό. Ο κόσμος έχει αρχίσει παίρνει τα πράγματα του και φεύγει. Ναι, φεύγει, ναι. Από το χωριό. Ναι. Κάποια στιγμή είναι και ο παπάς ο καημένος, έχει πάρει κάτι μανουάλια, κάτι ναι. εικονίσματα κλπ. Προχωράει, έχει φτάσει στο νερό πάνω από τη μέση. Ναι. Κάποια στιγμή είναι ένας με μια βαρκούλα. Ξέρεις τι, χρειάστηκε βάρκα στο χωριό. Ναι. Λέει παπά μου να σε πάρω μαζί μου. Λέει προχώρασε παιδί μου, Χριστός και Παναγία με βοηθάνε εμένα. Εσύ προχώρα να σωθείτε. Πέντε στενά πιο κάτω, έχει φτάσει το νερό κάτω από το. Στο λαιμό. Ναι. Άλλη βάρκα περνάει, του λέει πάτερ μου. Όχι, του λέει παιδιά, προχωρήστε. Λέει εγώ θα τα καταφέρω κτλ. Ναι. Δύο στενά πιο κάτω, έχει φτάσει το νερό. Ναι. Παίρνει κάποιο πάτερ, λέει θα πνίγει. Του λέει όχι, προχώρα, είναι μέχρι εδώ το νερό. Τελικά ο παπάς πνίγηκε. Πήγε απάνω λοιπόν, στον παράδεισο, ανοίξαν οι πόρτες γιατί ήταν πολύ καλός. Και τον παρουσιάσανε στο Θεό. Ήρθε εκεί, λέει καλό στο τέκνο μου. Λέει ξέρετε, Θεέ, εγώ σε όλη μου τη ζωή τηρούσα τις 10 εντολές. Βεβαίω το ξέρω, του λέει γι' αυτό είσαι και αγαπημένο μου και θα κάτσει και το δίπλα μου κτλ. Λέει έχω ένα παράπονο μου. Του λέει τι. Λέει ξέρετε, με την βροχή δεν με αφήσατε να πεθάνω, δεν με σώσατε. Εγώ ρε, του λέει τρεις βάρκες σου στείλα.
Πω, ποια είναι αυτή, ρε. Η Ρία Τσίγκα. Πώς? Η Ρία Τσίγκα. Πω, ρε εσύ. Τι? Υγεία, ρε. Υγεία, υγεία. Ευάε, ρε. Ευάε. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι, μ' αρέσει που λες ευάε. Μοντέλο. Μοντέλο είναι. Μοντέλο. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι πάρα πολύ σεξι, μπορούμε να πούμε. Δεν είναι μόνο σεξι, είναι ευάε, ρε. Είναι και λέω χαμόγελο. Πώς το ερμηνεύεις το ευάε και το ευήλιο. Βγαίνει έξω, έχει μπαλκόνια. Βγαίνει έξω. Κάνει ένα πράγμα. Θε να πα πίσω στην αυλή. Παίζει όσο θέλει. Μιχάλη μου, μα τι παρομοιώ. Στην πίσω αυλή. Όπου και να κάτσει, παίζει. Όπου και να κάτσει. Μπράβο στην είπαμε. Μπράβο στην Ρία Τσίγκα. I love you already. Ναι, ναι, ναι. Μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία, τη οποία στο τροχόσπιτο δέχτηκε Μαρία επίθεση από παγωμένα ανθρώπινα περιττώματα. Αχ, Παναγία μου. Σκατά, Μπαρμπαστάθη. Τα οποία έπεσαν από επιβατικό αεροπλάνο και διέλυσαν το τροχόσπιτο που έμεινε. Κρά! Τα παγωμένα ανθρώπινα. Βρε, εργού είναι πραγματικά. Πετάει ψηλά το αεροπλάνο. Πα εσύ, κάνει κακάκια. Ναι, κάνω. Αυτά όμως είναι η θερμοκρασία. Ρε, έχει μείον 70 πάνω. Ναι. Είναι η θερμοκρασία τύξης. Και πώς έφτασε κάτω, όντως. Και δεν κατέβηκε. Σφαίρα. Τι πώς έφτασε, πέφτοντας. Τα παγωμένα ανθρώπινα περιττώματα. Προσπαθώ να το πω, ρε παιδιά. Προσπαθώ να το πω λιγάκι έτσι ανοιξιάτικο. Το λες πολύ ανοιξιάτικο. Τα παγωμένα ανθρώπινα περιττώματα. Πολύ ωραίο. Διέλυσαν την οροφή του τροχόσπιτου. Προκάλεσαν την καταστροφή του εσωτερικού του και άνοιξαν μια τεράστια τρύπα να μετασυγχωρήσω στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Ναι. Η Καρολάιν Γκλή την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο τροχόσπιτο και κινδύνευσε σοβαρά η ζωή της. Μόνο ως θαύμα μπορεί να εκλειφθεί το γεγονός ότι, ότι κάποιο κομμάτι από τα παγωμένα ανθρώπινα περιττώματα. Δεν την πέτυχε να την τραβεί, την χτυπήσει εδώ. Πάλι καλά, να πας την χτυπήσει εδώ στο Δόξα Πατρί και να λέει Όχι. Λέει αυτή. Όχι, εγώ σαν μοίρεκο. Να το πω στα ελληνικά. Ήταν θαύμα που δεν σκοτώθηκα. Έπεσαν με τέτοια δύναμη που κατάφεραν εκτός από την οροφή να διαπεράσουν και το πάτημα του τροχόσπιτου. Ποιος μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες για το συμβάν αυτό. Τι έγινε, πώς τα ρίξαν κι αυτοί πια. Δεν θα τρελαθούμε. Θα είσαι δύο πιλότοι μέσα. Και ήταν απάνω στο. Είχαν βάλει και τον αυτόματο, καθόθησαν. Πήγαν τον καφέ που είχε φέρει άλλη κουλία απ' έξω. Κάποια στιγμή του λέει: έχω φορτώσει κατά. Του λέει: άλλο ρίχτα. Χρά, τα ανοίξανε. Πάνω στο όπαρα, παιδί μου, πάμε να κάνουμε ένα ρίξα, ρε μεγάλε να μου. Αφού ξέρει πώ γίνεται. Ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι, κύριε. Ο Θανάσης. Θανάση, είστε έτοιμος, Θανάση, να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Πάμε. Ρωμάνο Πρόντι. Σωστά. Σπύρο Μπούλου. Κωνσταντίνα. Α, Καρεμπέ. Κριστιαν. Λουιζίδου. Ρένια. Αμπράμοβιτς. Ρωμάν. Βεβαίως. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άξιζε τον κόπο. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.